Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του μέσω επιστολής προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Στυλιανίδη Χρήστο, καθώς εκκρεμεί ακόμα πληρωμή για το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη στους δικαιούχους για το έτος 2022. Στην κάμερα του Τέλε Κρήτη μίλησε ο γραμματέας του ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Το μεταφορικό ισοδύναμο έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για την περιοχή της Κρήτης και για όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει πολύ τη ρευστότητα κυρίως των αγροτικών επιχειρήσεων. Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο έχει παρατηρηθεί μια καθυστέρηση η οποία δεν δικαιολογείται με βάση τα δεδομένα και γι' αυτό το λόγο ζητάμε από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να προχωρήσει στη διαδικασία των ελέγχων για το θέμα που έχει προκύψει και από εκεί πέρα στην άμεση καταβολή των πιστώσεων στους δικαιούχους αγρότες και μη. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,4 και 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά μισής ώρας στο Αρκαλοχώρι στις 8:57 το πρωί και στις 9:17 το πρωί, φέρνοντας στο μυαλό των κατοίκων μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό του 2021. Οι γονείς έσπευσαν να πάρουν τα παιδιά τους, τα οποία ήδη είχαν βγει στο σχολικό προάβλιο. Τόσο οι μαθητές, όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι γονείς ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένοι, φοβούμενοι για επανάληψη των στιγμών που βίωσαν στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Οι κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ένταση των δονήσεων, ενώ δεν παρέλειψαν να συγκρίνουν τους σεισμούς αυτούς με εκείνους που σημάδεψαν την περιοχή πριν από 3 χρόνια. Πολύ, πολύ. Αισθητός πολύ ήταν ο σεισμός αυτός και τρέξαμε έξω όλοι. Και το τρίτο, το δεύτερο μετά. Φοβηθήκατε? Βεβαίως, αφού έχουμε το προηγούμενο αυτό και έχουμε χαλασμένα όλα σπίτια, μαγαζά και εδώ το μαγαζί μου και από πάνω που και πέρα είναι χαλασμένο. Το ίδιο διόροφο σπίτι και αυτό χαλασμένο. Κανείς δεν δίνει σημασία, τι έγινε. Εγώ το κατάλαβα καλά. Είμαι σπίτι στο χωριό, είμαι σπίτι τότε, το καταλάβαμε. Φυσικά το καταλάβαμε, ναι, τον είδαμε. Το ακούσαμε, ωραία. Όπως και παλιά. Εντάξει, δεν θα ήταν φυσιολογικό να ξυπνήσω. Ακόμα είναι πρόσφατα η άλλη. Πάρα πολύ. Ήταν εντονότατος, διότι εδώ έχουμε ζήσει πολλούς σεισμούς και τώρα όπως να είναι τα πράγματα με το παραμικρό κατευθείαν απευθυνόμαστε έξω. Εγώ εκεί την ώρα ήμουνα στο χωράφι ήμουνα και δεν πολύ αυτόναμο, αλλά εδώ όσοι ήταν εδώ πέρα όλοι πεταχτήκαν στον δρόμο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Ξαναθυμηθήκαμε τον πρώτο σεισμό το 2021. Πολύ τρομακτικός. Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ο κανονισμός για τη λαϊκή αγορά, όπως ανέφερε με δηλώσεις της στο Τέλε Κρήτη η πρόεδρος παραγωγών των λαϊκών αγορών Νομούλας Ιθίου, Εριέντα Μπαγορδάκη. Ο κανονισμός που ένα χρόνο τώρα ζητάμε από το Δήμο Αγίου Νικολάου ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε τώρα περιμένουμε να πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση να πάρει και από εκεί την έγκριση. Έπειτα θα αρχίσουμε τις συζητήσεις για το νέο μέρος που θα μεταφερθεί η λαϊκή αγορά του Αγίου Νικολάου. Έχει βρεθεί αυτό το νέο μέρος, υπάρχουν δηλαδή κάποιες προτάσεις? Γίνονται συζητήσεις, όταν καταλήξουμε θα ανακοινωθεί επίσημα. Ένταση επικράτησε σήμερα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου μεταξύ των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην οδό 1866 και τη Δημοτική Αρχή να προσπαθεί να βάλει τάξη στις επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν όχι μόνο τα πεζοδρόμια αλλά και τον ίδιο τον πεζόδρομο. Από το πρωί βρέθηκε στο σημείο η Δημοτική Αστυνομία για επιβόλη προστήμων στους παρανομούντες. Από αρχές Απριλίου είχαμε κάνει μια ενημέρωση στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται μέσα στην αγορά της 1866. Τους είχαμε πει ότι θα πάψουν να καταλαμβάνουν παράνομα τον χώρο που παρανόμως καταλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια και τους είχαμε ενημερώσει, δεν πήγαμε σε επιβολή προστήμων, απλά τους κάναμε την ενημέρωση τότε ότι σύντομα θα έχουμε ελέγχους και ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν. Μετά από αυτό ζήτησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο, ζήτησαν συνάντηση με αντιδημάρχους, έγιναν όλες οι συζητήσεις, έγιναν διεξοδικές συζητήσεις. Σε κάποια από αυτές συμμετείχε ο Δήμαρχος, όπου αναγνώρισε και μάλιστα υπερασπίστηκε και το. Και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την αναβάθμιση της αγοράς σε τεχνικό επίπεδο και σε αισθητικό επίπεδο. Και τότε τους βάλαμε έναν χρονικό ορίζοντα τέλος Μαΐου για να έχουμε συμμορφωθεί
στα όρια που έχουν νοικιάσει. Να τονίσω εδώ ότι το σύνηθες είναι στα πεζοδρόμια όπου καταλαμβάνουν για κοινόχρηστο χώρο οι επιχειρηματίες, να καταλαμβάνετε το 70% του πεζοδρομίου. Στην αγορά μέσα δεκτήκαμε να καταλαμβάνουν το 100% του πεζοδρομίου, αλλά να αφήσουν ελεύθερο τον χώρο του πεζόδρομου και για λόγους προσβασιμότητας, αλλά και για λόγους πολιτικής προστασίας, που είναι σημαντικοί λόγοι αυτοί. Σήμερα λοιπόν, μετά από ανεπάλληλες αναβολές που είχαν ζητήσει, ξεκινήσαμε το πρωί να πάμε να καταγράψουμε και να επιβάλλουμε κυρώσεις σε όσους δεν έχουν συμμορφωθεί. Η ενημέρωση που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι οι περισσότεροι, διπλάσιοι από τους μισούς, έχουν συμμορφωθεί, ελάχιστα μαγαζιά είναι που δεν έχουν συμμορφωθεί. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της επιχείρησης αυτής θα έχουν συμμορφωθεί όλοι και θα λάβουν όλα ένα καλό τέλος. Η Δημοτική Αρχή, όπως έχει πει και ο Δήμαρχος, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, πολλές φορές, είναι δίπλα στο επιχειρήν. Θέλουμε να ενισχύσουμε το επιχειρήν. Το έχουμε τονίσει και στους επιχειρηματίες τους συγκεκριμένους της αγοράς της 1866, ότι για όποια προβλήματα τους απασχολούν που μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει, όπως είναι φωτισμός, όπως είναι καθαριότητα, όπως είναι προσβασιμότητα με ράμπες στα μαγαζιά τους, είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε και να δώσουμε λύσεις. Το εργαστήρι θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σιτίας, Οροπεδίου Λασιθίου, διοργανώνει μουσική εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την αιμοδοσία με τίτλο «Άλικο το χρώμα της ψυχής, Λασίθι μας, ο πολιτισμός ενώνει το Λασίθι». Την 5η 13 Ιουνίου στο Λιευτικό Καταφύγιο Παχιασάμου και ώρα 8.30 το βράδυ. Στην κάμερα του Τέλε Κρήτη μίλησε η Αντιδήμαρχος Φωτεινή Παρακάκη. Πρόκειται για μία συνάντηση που έχουμε την τύχη να την κάνουμε πρώτη φορά στο Λασίθι. Πρόκειται για μια σύμπραξη δήμων, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο, Σιτία και Οροπέδιο Λασιθίου, με αφορμή την μουσικοχορευτική εκδήλωση που γίνεται από το Εργαστήρι Θεάτρου Κινηματογράφου Μουσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τους Δήμους, το Λύκειο Ελληνίδων Αγίου Νικολάου Σιτίας και το Μουσικό Οργανισμό Ανάπτυξης Σιτίας, το Πολιτιστικό Σύλλογο Παχιασάμου, τον Αλλιευτικό Σύλλογο Παχιασάμου, και θα συμπράξουν και χορευτικές ομάδες στην εκδήλωση αυτή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ό,τι γίνεται στην Παχιάμο ως η μέση του Λασιθίου, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους δημότες όλων των Δήμων. Επίσης, θα συμμετέχουν από την τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση, από την ομάδα Αγίου Νικολάου Σιτίας Ιεράπετρας, όλοι οι ωφελούμενοι με τα Μπεντήρ, η μουσική ομάδα. Και επίσης, θα ανοίξουν την εκδήλωση οι μαθητές του Χρήσανθου Μακράκη από το Οροπέδιο Λασιθίου. Είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη μέρα ότι ξανά για άλλη μια φορά θέλουμε να δώσουμε και ένα κοινωνικό χαρακτήρα, και γι' αυτό το λόγο, παίρνοντας τον τίτλο «Άλικο το χρώμα της ψυχής», έχουμε βάλει στη διαδικασία από τον Άγιο Νικόλαο, από το Τμήμα Αγίου Νικολάου Αιμοδοσίας, για την ευαισθητοποίηση ό,τι αφορά την αιμοδοσία. Και επίσης θα έχουμε τον κορυφαίο στο είδος του Βαγγέλη Βαρδάκη, ο οποίος θα συμμετέχει και αυτό στην εκδήλωση εκείνης της μέρας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Σιτίας πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευσή του. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν απολογισμός τριετίας Διοικητικού Συμβουλίου, ταμιακή ενημέρωση και προγραμματισμός επερχόμενων εκλογών. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων θα διεξαχθούν την 5η 27 Ιουνίου στο γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου Σιτίας. Εχθές το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ήτανος είχαμε τη γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου, μιας που οδεύουμε προς τις εκλογές του νέου ΔΣ, οι οποίες θα γίνουν στις 27 του μήνα. Έτσι λοιπόν, είχαμε ένα κάλεσμα στα μέλη μας, ούτως ώστε να ενημερώσουμε τα πεπραγμένα, τον οικονομικό απολογισμό και ό,τι έχουμε κάνει, εν πάση περιπτώσει, την τελευταία θητεία από το 21 μέχρι και τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη θητεία, με πολλά γεγονότα που συνέβησαν στην τοπική αγορά μας, που είχε να κάνει άμεσα συνδεδεμένος που ήταν ο Εμπορικός Σύλλογος. Ένα είναι ο σεισμός που είχαμε τον Οκτώβριο του 2021, ο οποίος
μας ταρακούνησε για τα καλά. Άμεσα το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου προέβη στην απόφαση να κλείσουν τα καταστήματα λόγω ασφάλειας το απόγευμα της συγκεκριμένης ημέρας. Έγιναν καταγραφές για τυχόν αποκλιμάκιο που ήρθε, για τυχόν ζημίες που είχαν πάθει. Έρχεται ο Οκτώβριος του 22 με την καταστροφική πλημμύρα των επιχειρήσεων αλλά και των σπιτιών και των αυτοκινήτων που παρέσυρε το νερό. Είχαμε πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις το ΔΣ με το Υπουργείο και τα Υπουργεία. Επίσης υπήρχε μια φοβερή κινητοποίηση όσον αφορά στις αποζημιώσεις που έπρεπε να δοθούν από την κυβέρνηση στις πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις και όχι μόνο. Έτσι είχαμε συναντήσεις και στο Ηράκλειο με κυβερνητικά στελέχη το Νοέμβριο του 2022. Δόθηκε πρώτα η κρατική αγορογή και έπειτα κάναμε κινήσεις και παρεμβάσεις όσον αφορά τις αποζημιώσεις και βέβαια τα όλα τα σχετικά που χρειαζόντουσαν δικαιολογητικά για να σχηματιστεί ο φάκελος της καταστροφής της κάθε επιχείρησης. Κάναμε κάλεσμα στα μέλη μας να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς όμως, παρόλο το ότι είναι τόσο ενεργός και κάνει τόσα πολλά και έχει μαθευτεί ο Εμπορικός Σύλλογος πάρα πολύ ανά την Ελλάδα και από συναδέλφους και από άλλους συλλόγους, δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πλησιάζουν. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τα βρίσκουν έτοιμα, αλλά έχουν να λένε και το λόγο τους. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, για να έχεις λόγο, να κρίνεις ή να κατακρίνεις ή να επικρίνεις, θα πρέπει να είσαι ενεργό μέλος. Δυστυχώς δεν συμβαίνει όμως μόνο στο δικό μας σύλλογο στη Σιτία. Είναι γενικό. Εμείς είχαμε μια καλή παρουσία εχθές, μπορώ να πω. Κάναμε κάλεσμα ούτως ώστε να υπάρχουν υποψηφιότητες για το νέο ΔΣ. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής απαρτίζεται το νέο ΔΣ με αξιόλογα άτομα, νέα άτομα που θα πλαισιώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και ελπίζουμε ότι και μέχρι τις 24 καταληκτική ημερομηνία που θα δεχόμαστε αιτήσεις, θα έχουμε και άλλες συμμετοχές. Οι εκλογές θα γίνουν στις 27 του Ιούνιου. Εύχομαι να υπάρχει συμμετοχή, γιατί πρέπει όντως αυτός ο σύλλογος να πάει πάνω και πολύ πιο πάνω από ό,τι είναι τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία μας Clear Water σας παρουσιάζει μια επαγγελματική αντίστροφη όσμωση ή αφαλάτωση, όπως την ξέρει ο κόσμος, κεντρικής παροχής. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο αφαλατώνει νερά τα οποία είναι σε περιοχές παράκτιες, νησιωτικές, νερά από γεωτρήσεις, νερά από πηγάδια, γενικότερα νερά που περιέχουν υψηλά άλατα. Οι αγωγημότητες που μπορεί να επεξεργαστεί είναι μέχρι και 6.000 μικροζήμες. Με ειδικούς τρόπους και αντικαθαλωτικά που μπορούμε να βάλουμε θα φτάσει και τις 7.000 μικροζήμες, αλλά με μικρότερη ροή ως προς την παραγωγή του καθαρού νερού. Απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες που έχουν ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν μηχανές παραγωγής πάγου, σε θερμοκήπια, σε καφέ, εστιατόρια, γενικότερα όπου χρειάζεται ένα νερό απαλλαγμένο από άλατα. Αφαιρεί το 90% των αλάτων και των χημικών ρήπων που υπάρχουν μέσα στο νερό. Σε πάνω από 200 συμβάσματα παρουσιάζονται λήψεις στα ράφια των φαρμακείων. Για το θέμα αυτό, αλλά και για το ζητούμενο της εξομάλυνσης της κατάστασης, μίλησε στην κάμερα του Τέλε Κρήτη ο Βογιατζής Ιωάννης, μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου. Οι ελλείψεις είναι σε όλη την Ελλάδα, μόνο στην Κρήτη. Τα συμβάσματα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να σας τα πει με σιγουριά τον αριθμό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πολλά, πάρα πολλά. Το πρόβλημα πάλι έχει αρχίσει και διωγγώνεται, μεγαλώνει.
Το Υπουργείο και ο ΙΟΦ κάνουν κάποιες κινήσεις, όπως και ο Πανελλήνιος Μαγευτικός Σύλλογος, περί του να βρουν κάποια λύση στο πρόβλημα και στο ζήτημα. Αλλά βλέπουμε ότι εκεί που πάει να φτιάξει κάποιο φάρμακο, ξαφνικά ξεπηδάνε άλλα 10 τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα στην παραγωγή. Ο αριθμός δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε ακριβώς, να σας πω είναι 50, 100, 200. Με τις πρόχειρες μετρήσεις θεωρώ ότι είναι πάνω από 200 συσκευάσματα τα οποία αναζητούμε καθημερινώς. Το ζήτημα και το πρόβλημα που ξεκινάει μια έλλειψη έχει πολλές διαστάσεις. Είναι η πρώτη ύλη, μας πήγε πίσω ο κορονοϊός, η Κίνα ζορίστηκε πολύ, τα εργοστάσια παραγωγής έχουν πρόβλημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, είχα εταιρεία η οποία είχε το προϊόν, είχε το φάρμακο, μπορούσε να το φτιάξει, να το παράξει και δεν έβρισκε το μπλίστερ του αλουμινίου για να βάλει τα καψάκια και για να τα στείλει στην αγορά. Και είχαμε πρόβλημα σε ένα φάρμακο για 1,5 μήνα, 2 μήνες έλλειψη, γιατί δεν έβρισκε απλά το αλουμίνιο. Τότε με την Ουκρανία, τον πόλεμο, είχαμε και τον πόλεμο, αν θυμάστε. Μια άλλη εταιρεία, είχε να μας φτιάξει μαγνήσιο και δεν έβρισκε μπουκαλάκια να βάλει το μαγνήσιο, να τροφοδοτήσει την αγορά. Άρα είναι πολυπλευρικό, πολυπαραγωγικό το πρόβλημα των ελλείψεων. Όλοι κάνουν προσπάθειες, εντάξει, υπάρχουν τα ομοειδή φάρμακα, κάποια γενώσιμα και προσπαθούμε να καλύβουμε την αγορά. Αλλά το πρόβλημα φυσικά διωγγώνεται όταν κάποια φάρμακα είναι ορφανά, δηλαδή δεν έχουν κάποιο ίδιο φάρμακο που να κυκλοφορεί, ή τα πρωτότυπα. Τα πρωτότυπα εκ του νόμου δεν μπορούν να έχουν κάποιο αντίγραφο. Οπότε εκεί, παιδιά, το πρόβλημα είναι μεγάλο και τεράστιο. Κάνουμε αγώνα δρόμου κάθε μέρα όλοι και φαρμακοποιοί. Μήπως μπορέσουμε και βρούμε έστω και ένα κομμάτι και δύο κομμάτια να εξυπηρετήσουμε έναν-δυο ασθενείς και μετά έχουμε, δανείζομαι εγώ από ένα φαρμακείο, ένας άλλος φαρμακοποιός δανείζεται από μένα ένα άλλο φάρμακο και πάμε παραπίσω το πρόβλημα, δυστυχώς. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία έχει μία εβδομάδα απεργία στα φαρμακεία της, 18.000 φαρμακεία τον αριθμό, διότι δεν βρίσκουν φάρμακα να εξυπηρετήσουν τους Γάλλους πολίτες. Και αφιερώνουν, λέει, οι Γάλλοι φαρμακοποιοί 2 και 3 ώρες στην καθημερινότητά τους για να βρουν ελλειπτικά φάρμακα. Εμείς, σαν Έλληνες, όχι 2,5 και 3 ώρες, όλη μας ημέρα αναλώνεται στο να ψάχνουμε δυστυχώς τα ελλειπτικά φάρμακα. Τέλος, ένας άλλος λόγος, το οποίο ένα φάρμακο είναι σε έλλειψη, είναι, παιδιά, ειδικά στη χώρα μας, οι εξαγωγές. Έχουμε φάρμακα σε πολύ χαμηλή τιμή, τα ζητάνε από το εξωτερικό σε ακριβότερη τιμή και κάποιοι προμηθευτές και φαρμακοί ακόμα τα εξάγουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εκεί που ένα φάρμακο, ας πούμε, θα το πουλούσε στη λιανική τιμή στην Ελλάδα 3 ευρώ, μπορεί να το πουλήσει σε κάποιον που θα το κάνει εξαγωγή, όχι 3, το πουλήσει 6 ευρώ. Το ζητούμενο, το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί, άμα παρατηρείτε στον ΕΟΦ, συνέχεια με συνεχόμενες απαγορεύσεις εξαγωγών, ώστε αυτά τα φάρμακα που εξάγονται να σταματήσουν να εξάγονται, να τροφοδοτηθεί η αγορά και να ασκήσουν λίγο πίεση στις εταιρείες και στις πολυεθνικές που φέρουν φάρμακα στη χώρα μας να αυξήσουν το στόκ, καθώς υπάρχει εκ του νόμου που τις υποχρεώνει να έχουν στόκ για 6 μήνες. Δηλαδή, το αποθεματικό μιας εταιρείας για κάθε φάρμακο που διαθέτει στην Ελλάδα πρέπει να είναι για 6 μήνες. Δηλαδή, αν πέσει μια έλλειψη ή μια καθυστέρηση παράδοσης, θα πρέπει η εταιρεία να έχει ανακαλύψει την ελληνική αγορά με 6 μήνες. Δεν τηρείται από καμία εταιρεία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επίσης, μικροαλλαγές στη θεραπεία κάποιων ασθενών, στη συζήτηση και με τους γιατρούς φυσικά, να μην είναι πάντα απόλυτη κάθετη σε κάποιο φάρμακο, εφόσον υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές. Ούτως ή άλλως, όταν πάνε να γράψουν ένα φάρμακο το οποίο είναι σε έλλειψη ή έχει πρόβλημα στην παραγωγική διαδικασία, ενημερώνονται πριν το συνταγογραφήσουν πλέον. Βγάζει μήνυμα η ΔΥΚΑ και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το σκεύασμα που πάτε να συνταγογραφήστε είναι σε έλλειψη, βρίσκεται σε έλλειψη. Άρα και αυτοί το γνωρίζουν όταν κάτι γράφουν ότι είναι σε έλλειψη. Και παρόλα αυτά, πολλοί γιατροί το γράφουν. Δεν το κάνουν όλοι οι γιατροί, αλλά έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Σκοπός της νέας οδηγίας είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων και της χρήσης ενέργειας σε κτίρια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας έως τα σχολεία, τα νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια. Ειδικά όσον αφορά στα οικιστικά κτίρια. Κάθε κράτος θα πρέπει να υιοθετήσει μέτρα για την μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 16% έως το 2030 και κατά 20 με 22% έως το 2035. Σύμφωνα με την οδηγία, τα παλιά ακίνητα δεν εξαιρούνται από τις νέες ενεργειακές προδιαγραφές. Πριν από λίγους μήνες ψηφίστηκε η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει ότι από το 2030 και μετά όλες οι νέες οικοδομές οι οποίες θα ανεγερθούν θα πρέπει να είναι στην ουσία μηδενικής ενεργειακής ρήπανσης και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι νέες οικοδομές που θα ανεγείρονται θα πρέπει να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να είναι μηδανικής ενεργειακής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Συνεπώς σημαίνει ότι θα πρέπει οι οικοδομές
που θα ανεγείρονται να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και όσες οικοδομές έχουν ανεγερθεί σταδιακά να αναβαθμίζονται ενεργειακά ούτως ώστε να μειώνεται το ποσοστό ρύπανσης του περιβάλλοντος λόγω ενεργοβόρων συσκευών που θα υπάρχουν μέσα στα σπίτια αυτά και στις κατοικίες αυτές, όπως επίσης και τα υλικά που θα έχουν χρησιμοποιηθεί για να ανεγερθούν οι συγκεκριμένες οικοδομές θα πρέπει να αναβαθμιστούν, όπως παραδείγματος χάρη κατοικίες οι οποίες έχουν μία ενεργειακή κλάση 7ης βαθμίδας ή 6ης βαθμίδας παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να προβούν σε οι ιδιοκτήτες τους σε ενέργειες αντικατάστασης παραδείγματος χάρη κουφωμάτων ή διενέργειας θερμοπρόσωψης ή θερμομόνωσης, ούτως ώστε να ανέβουν ενεργειακά στην ενεργειακή κλάση τα σπίτια τους και με αυτόν τον τρόπο να είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτή η οδηγία θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα και γι' αυτό οι ιδιοκτήτες οι οποίοι επιδιώκουν να μπουν σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως είναι το Εξοικονομώ, το οποίο αναβαθμίζει ενεργειακά τις κατοικίες και τις κάνει πιο φιλικές προς το περιβάλλον, θα πρέπει στην ουσία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά η κατοικία τους και με αυτόν τον τρόπο να έχουν και ένα σπίτι το οποίο θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον αλλά και θα εξοικονομήσουν χρήματα καθώς θα είναι λιγότερο κοστοβόρο το ρεύμα για αυτούς στο σπίτι τους παραδείγματος χάρη και θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσο αφορά τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Κλείστα και στην Κρήτη θα μείνουν σχολεία λόγω του καύσωνα στο Ηράκλειο. Η επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο αναφέρει με απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθήκων την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου δεν θα λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα για όλες τις μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει το δίχρονο αγοράκι που χθες κινδύνευσε στη θάλασσα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο. Η μητέρα, στο πλαίσιο του αυτοφόρου, οδηγήθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στον εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα Ρωμά, η οποία άφησε τα παιδιά της στο αυτοκίνητο και η ίδια απομακρύνθηκε με τα παιδιά να μένουν μόνα. Τα παιδιά βγήκαν από το αυτοκίνητο και μπήκαν στη θάλασσα, ενώ όταν επέστρεψαν, το δίχρονο από τα αδέλφια έλειπε, καθώς είχε μείνει στο νερό. Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηλίας, καθώς ξάδερφος της μητέρας της φαίνεται να είναι ο άνθρωπος που ομολόγησε τη δολοφονία της 11χρονης το βράδυ της Κυριακής σε αγροτική περιοχή ανάμεσα στα Λεχενά και την Αρετή στην Ηλία. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου είδαν σε υλικό από κάμερες ασφαλείας το αυτοκίνητο του δράστη και το παιδί. Ο 37χρονος δράστης δολοφονίας είχε συλληφθεί το 2017 για βιασμό ανηλίκου. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί σε 9 χρόνια και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους. Δολοφόνησε την άτυχη 11χρονη, χτυπώντας την με κατσαβίδι στο λαιμό. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το άψυχο σώμα του κοριτσιού στις 3:45 το μεσημέρι της Δευτέρας. Το κοριτσάκι που σκότωσε έχει βάλει λάδι στο παιδί του και η γυναίκα. Το έχει βαφτίσει δηλαδή. Το έχει βαφτίσει το κοριτσάκι. Και η κόρη μου. Και η κόρη μου το έχει βαφτίσει. Πριν για αυτό ήρθε από τη δουλειά και του λέει ρε κουμπάρε πώς είναι το αμάξι. Και το κοριτσάκι έκατσε και το πλύνει το αμάξι. Και ο αδερφούλης έβαζε νερό επάνω να το καθαρίσει. Γιατί ήθελε να πάει στα Λεχενά αυτός που ήταν η γυναίκα του εκεί πέρα. Σηκώνεται, πέφτει και το κορίτσι ήταν εκεί πέρα 9.30 ώρα. Τώρα, εμείς δεν είδαμε αν το πήρε αυτός. Κάνουμε έτσι 10:30, είμαι εγώ απάνω σπίτι. Με παίρνει η κόρη μου και μου λέει, μαμά είναι η βασούλα πάνω. Όχι παιδάκι μου, του λέω, δεν είναι η βασούλα πάνω. Καλά μαμά. Και γυρίζει η κόρη μου και έψαχνε εδώ. Με παίρνει ο εγγονός μου τηλέφωνο και μου λέει, γιαγιά η βασούλα χάθηκε. Τώρα έρχομαι κάτω, του λέω. Και ψάχναμε και... Σας πήγε ο νους αυτόν κατευθείαν δηλαδή. Στον Ανιψιό. Όχι. Δεν σας πήγε ο νους. Όχι. Γιατί δεν μας είχε δώσει τίποτα. Δεν μας είχε δώσει δικαίωμα. Να έρχεται εδώ με τη γυναίκα του, είχαμε επαφές. Από σόι. Παρότι Ανιψιός. Που είχε καταδικαστεί για υπόθεση ανάλογη πριν χρόνια. Αυτό λένε, δεν είχε καταδικαστεί, είχε ξανακάνει. Αλλά δεν ήταν λέει ότι το είχε φτιάξει. Είχε κάνει. Το κοριτσάκι τώρα, του είχε εμπιστοσύνη. Πώς θα ήταν.
Δεν το κοριτσάκι τώρα αγάπαγε, σαν κουμπάρο. Όπου τον έβλεπε, του μίλαγε, σαν κουμπάρο. Και δεν μας έδειξε κάτι, ότι το κοριτσάκι ήταν με το, με το θείο. Με το θείο. Τον κουμπάρο. Δηλαδή αυτός την πήρε μαζί, προφανώς, ναι. Την πήγε. Την είχε εκεί στο καταράκι. Και ψάχναμε. Βρήκα το καταράκι, λέει, θα λέγει να την βρήκανε. Ένα σαν ύψος μου πηγαίνει στην αγορά και το βλέπει το κοριτσάκι σταθούμενο. Καθότανε. Και για να περάσει απέναντι από τα μάξα. Ώσπου να πάει στο κούρνο, το τσουπί. Και ο ανυψός μου να γυρίσει από το μαγαζί, είχε εξαφανιστεί το κορίτσι. Το είχε πάρει αυτός. Να κάνει ανυψός μου. Κατά πάση ήταν καλό παιδί. Αλλά στο παρελθόν πήγε να βιάσει μία εδώ στο γήπεδο και την κορμάναγε με την πέτα στο κεφάλι. Είχε δικαστεί και δεν είναι παρόν. Να τα αποτελέσματα. Την είχε χτυπήσει με την πέτρα. Ναι, λοιπόν. Για να τη βιάσει. Μπράβο. Από τότε έστρωσε. Αλλά τώρα δεν να τα αποτελέσματα. Τι έγινε τώρα με την αγώνα μου. Πάλι ο χαρακτήρας. Ευτυχώς μου τον πήραν οι μπάτσοι. Θα το κανόνιζα εγώ. Θα τον άφηγα και είχαμε πει τόπου. Και ας πήγαινα μέσα, μην πειράσει. Θα τον κρέμα κακούνα. 11 χρόνο κοριτσάκι. 11 χρόνο ένα. Μα δεν το ξέραμε. Όταν ήρθε από τη Ρετούνη, μας έκανε ότι δεν ήξερε τίποτα. Ναι. Κάταμε μέχρι τις 6 ώρα. Μα αφού έβγαλε και στο Facebook μία ανακοίνωση ότι ψάχνω την ανιψιά μου. Ναι. Και καθόμαστε. Σμύρο, λέει ο πατέρας, ξέρεις τίποτα, είδες το κορίτσι. Όχι. Αν ξέρει κανένας, να μιλήσει τώρα που είναι. Δηλαδή αλλά είχε κάνει τη δουλειά, ναι, και ερχόταν και έλεγε ότι ναι, ψάχνω ναι, κι εγώ. Ναι. Ναι. Έφυγα εγώ, πήγα πάνω στη γιαγιά μου και το κορίτσι έφυγε. 9 και 10 έφυγε το κορίτσι, δεν ξέρω πού πήγε. Με παίρνει η μαμά του, η Ιουλία Σπυροπούλου, και μου λέει μήπως είδες η Βάσο, και έτσι λέω όχι, δεν την είδα. Και μετά βγήκαμε όλοι και ψάχναμε, πήγαμε στον Άγιο Ηλία, παντού χανάκια, παντού. Μπαίναμε μέσα από χωράφια, τίποτα. Υποψιαστήκατε τίποτα? Όχι, όχι, δεν το ξέραμε ότι το έχει κάνει αυτό το παιδί. Άρα το πρωί ήταν εδώ να μας δώσει συμπαράσταση στην οικογένεια. Ποιος, δεν μπορούμε να το χωνέψει στο κεφάλι μας. Ότι έκανε τέτοιο πράγμα. 7 η ώρα το πρωί ήρθε εδώ με τη γυναίκα του. Έχει 4 παιδιά και η γυναίκα του είναι 5 μηνών καστρωμένη η κοπέλα. Τι να του πεις. Το πάνε μέσα να τρώει και να πίνει. Αυτό το νόμο έχουμε. Να τον εκδάρουνε. Να τον σκοτώσουν. 11 χρόνο παιδί. Πρέπει να ντρέπεται. Ήρθε 7 η ώρα το πρωί να μας πει τι. Μπρικέ. Μας φέρνουνε το παιδί μας πίσω. 11 χρόνο παιδί. Μα είναι σοβαροί οι άνθρωποι. Τι νόμος υπάρχει. Σκοτώνεις έξω. Κάνεις βιασμό έξω. Κλέβεις έξω. Κάνεις έξω. Τι νόμος. Πού είναι ο νόμος. Ποιος είναι ο νόμος. Ποιος είναι ο νόμος αυτό, να ξέρουμε κι εμείς. Και εγώ τώρα το παίζω μουρλός, πιάνω ένα κοριτσάκι 5-10 χρονών, το βιάζω, είμαι μουρλός. Δεν είναι έτσι μουρλή. Δηλαδή ήταν μουρλός, δεν το κόψε. Αυτά δεν υπάρχει νόμος, τελειώσαμε. Παιδιά, εδώ να βρούμε τις καραμπίνες στο Παντελόνι και να ποιος έκανε αυτό, εσύ. Πάρτε, εσύ μέσα εγώ. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει κάτι να γίνει δηλαδή. Έχει ξανακατηγορηθεί ο δολοφόνος για βιασμό και τον είχαν αφήσει ελεύθερο. Θέλουμε δικαιοσύνη και να σαπίσει μέσα στη φυλακή. Θυμάστε, είχε γίνει τότε, είχε γίνει εδώ στη Μητιά πάλι. Είχε γίνει εδώ το περιστατικό, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν 11 χρόνο κοριτσάκι. Τι του έφτιαξε το κοριτσάκι, δηλαδή είναι αδύνατο να το διανοηθείς έτσι. Είχε ξανακατηγορηθεί για ένα ίδιο περιστατικό το 17, αν δεν κάνω λάθος, σε μία 16χρονη. Της είχε ρίξει μία πέτρα στο κεφάλι, είχε ζαλιστεί και την είχε πάρει με το μηχανάκι και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Τελετή ονοματοδοσίας του πλοίου Γενικής Υποστήριξης Ειδικών Επιχειρήσεων Περσέας πραγματοποιήθηκε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Στην τελετή παρέστη η Πρόεδρος Δημοκρατίας Κατερίνα Σικελεροπούλου και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Λέγεται και νομίζω ορθά ότι το πολεμικό μας ναυτικό ουδέποτε ιτήθηκε. Και σήμερα, αφενός προασπίζει τα εθνικά συμφέροντα, φρουρώντας τον εθνικό θαλάσσιο χώρο και αφετέρου προβάλλει τη σημαία μας σε μια σειρά αποστολών μεγάλης εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας. Είτε έξω από τις ακτές του Λιβάνου σε επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών, είτε στην επιχείρηση Ειρήνη βόρεια από τις ακτές της Λιβύης, είτε στην επιχείρηση Ασπίδες
την πιο μεγάλη επιχείρηση που έχει κάνει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, έξω από το Ρέθυμνο. Το νέο τροχαίο έγινε λίγο πριν το δηλιανό κάμπο στο 64ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, κάτω από συνθήκες που διαρευνώνται συγκρούστηκαν 3 οχήματα. Το ένα είχε κατεύθυνση προς το Ηράκλειο και τα άλλα 2 προς τα Χανιά. Στο σημείο έσπεσαν ασθενοφόρα για να παραλάβουν τραυματίες, ενώ κλήθηκε και η πυροσβεστική που σύμφωνα με τις πληροφορίες του Κρέτα Live απεγκλώβησε και παρέδωσε στο ΕΚΑΒ μια γυναίκα. Τραυματίστηκε ο οδηγός του πρώτου οχήματος και 3 άτομα σε ένα από τα άλλα 2 αυτοκίνητα. Τυχεροί στάθηκαν οι 2 άνθρωποι που επέβαιναν στο τρίτο όχημα. Υπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια με αντικείμενο την προετοιμασία για τον επερχόμενο καύσωνα. Προσερχόμενος στη σύσκεψη, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι συγκλήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε σχέση με το τριήμερο καύσωνα που αναμένεται και ο οποίος θα κορυφωθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη με θερμοκρασίες, κάποιες από τις οποίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το μεσημέρι συγκλήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε σχέση με τον τριήμερο καύσωνα που αναμένουμε από αύριο και ο οποίος θα κορυφωθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη με θερμοκρασίες οι οποίες κάποιες από αυτές θα ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Με βάση αυτό και το δίκτυο επικινδυνότητας πυρκαγιών που θα είναι πολύ υψηλός στο 4 για σημαντικές περιοχές της Ελλάδας συγκαλείται διυπουργική σύσκεψη με συναρμόδια υπουργεία, φορείς, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, την τοπική αυτοδιοίκηση φυσικά πρώτου και δευτέρου βαθμού. Και θέλουμε με βάση αυτό, δηλαδή την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, να ζητήσουμε και από τους πολίτες τη συνδρομή τους, την προσοχή τους, στην αξία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία της, των περιουσιών των ανθρώπων και του φυσικού κάλους, της οικολογίας. Είμαστε ήδη, κυρίες και κύριοι, 40 μέρες μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Εξίζει ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδος. Ήδη έχουμε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, στις οποίες έχουμε ανταπεξέλθει. Όμως προσοχή, κάθε μέρα είναι μια διαφορετική μέρα και μια καινούρια μάχη. Ευχαριστώ την προσοχή όλων σε αυτή την πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Συνάντηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους νέους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, αφού συνεχάρει τη νέα ευρωομάδα, παρουσίασε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στα ευρωπαϊκά ζητήματα εν ώψη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, ενώ συζητήθηκαν επίσης ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γιώργος Αυτιάς, η Ελίζα Βόζεμπερκ, η Ελεονόρα Μελέτη, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο Δημήτρης Τσιόδρας. Ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης έλαβαν μέρος ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και ο Φρέντις Μπελέρης. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.